Πιστεύω ότι θα δούμε μεγάλα νούμερα εκτός από τα καταστήματα που θα φτάσουν και το 70% για να μπορούν να τα απεξέλθουν στα έξοδά τους, στα βάχνατα. Και σε συνδυασμό με όλες αυτές τα χαράτσια και τους φόρους θα προσπαθήσουν να μαζέψουν τα έξοδά τους για να πληρώσουν τα μηνύα τους πάγια. Και ευελπιστούμε να έχει κάποια κίνηση αγορά αυτές το περίοδο των εκτόσεων. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση και θα δούμε πράγματα που ίσως να μην τα έχουμε ξαναδεί ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω να κάνουν μια συγκέντρωση των δυνάμεών τους, να κάνουν τις προσφορές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τα πάγια τους και ευελπιστούμε από εδώ και πέρα κάτι να γίνει, γιατί έχουμε αγανακτήσει και δεν αντέχουμε άλλο πια. Να σας κάνω μια διαφορετική ερώτηση. Ασφαλώς. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθηθεί η επιχείρησή σας αν μειωνόταν το κόστος του εργαζόμενου όσον αφορά το μισθό του και όχι τις κρατήσεις που δίνεται στο κράτος? Σίγουρα η μείωση των μισθών, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, όσο μειώνονται οι μισθοί, τόσο λιγότερα λεφτά πέφτουν στην αγορά. Δεν συμφωνούμε να μειωθούν οι μισθοί, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουν και όλοι οι υπόλοιποι ότι και οι τζίροι των καταστημάτων έχουν μειωθεί τόσο πολύ, ώστε και εμείς αν κάναμε 1000 ευρώ τζίρο, πλέον κάνουμε 500, οπότε και εμείς δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Ασφαλώς και δεν είναι καλό να μειώνονται οι μισθοί και γιατί μειώνονται και η κατανάλωση, αλλά την άμενα γεια έχουν μειωθεί και πάρα πολύ τα έσοδά μας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή και δεν είμαι ο ειδικότερος ώστε να προτείνω τη μείωση και το κατά πόσο τα 100. Γεγονός όμως είναι σίγουρα ότι έχουν μειωθεί τα έσοδα των καταστημάτων και οι τζίροι έχουν πέσει πάνω από 40% και 50% κάτω.